Ακούσαμε λοιπόν τα όσα ανέφερε και ο Υπουργός Υποδομών. Πάμε εμείς να μιλήσουμε για τις υποδομές αρχικά, γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και η δική του θέση. Έχουμε μαζί μας τον υποψήφιο Δήμαρχο Καλαμάτας, τον κύριο Βασίλη Τζαμουράνη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά για τις ημέρες και ένα... καλή ανάσταση σε όλους μας. Υγεία πάνω απ' όλα, που είναι και το πιο σημαντικό, και δύναμη και σε εσάς, σε όλους εσάς τους υποψηφίους. Τώρα να έρθω λίγο σε αυτά που έλεγε ο κύριος Σπίρτζης, και έχει το δικό της ενδιαφέρον η όλη υπόθεση. Μια και όταν αναφερόμαστε σε υποδομές, λείπουν ακόμα αρκετά και από τον τόπο μας και λείπουν ακόμα αρκετά στην οδική διασύνδεση. Περιμένουμε να κουμπώσει το δαχτυλίδι της Πελοποννήσου, περιμένουμε να δούμε και τον άξονα σε ό,τι αφορά το ενδομεσυνιακό οδικό δίκτυο. Ασφαλώς. Εκείνο το οποίο χρειάζεται, το έχουμε πει, το λένε όλοι, το υποστηρίζουν όλοι, ότι πρέπει να γίνει οπωσδήποτε ο άξονας Καλαμάτα Ριζόμιλος. Mm-hmm. Πύλος με κατάληξη στην Πύλο. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό είναι ένα σημαντικό έργο και θα αγωνιστούμε για την υλοποίησή του. Mm-hmm. Είναι σίγουρα σημαντικό έργο, γιατί ξέρουμε και τα δεδομένα της ανάπτυξης ουσιαστικά που καρπώνεται ο συγκεκριμένος οδικός άξονας. Υπάρχουν και συγκεκριμένες αποφάσεις και από το Δημοτικό Συμβούλιο και της Καλαμάτας και των υπολείπων Δήμων. Θέλω λίγο να έρθουμε στις εκλογές. Πώς εξελίσσεται αυτή η πορεία προς τις εκλογές? Να πω για τους οδικούς άξονες. Οι οδικοί άξονες είναι από τα έργα υποδομής τα οποία δημιουργούν ανάπτυξη. Και το είδαμε τι μεγάλη επιρροή είχε ο αυτοκινητόδρομος Τρίπολη Καλαμάτα. Mm-hmm. Διανοείται σήμερα κάποιος να μην υπήρχε αυτό το μεγάλο έργο? Και το τόξο που άνοιξε πάνω από την Καλαμάτα με τον περιμετρικό, έτσι? Ασφαλώ. Ναι, μα το σύνολο συζητώ. Φανταστείτε λοιπόν να γίνει και αυτός ο παραθαλάσσιος άξονας που θα μας φτάνει μέχρι την Πύλο. Σίγουρα. Πάμε λίγο στην πορεία προς τις εκλογές. Πώς εξελίσσεται αυτή και πώς βλέπετε και εσείς τα δεδομένα αυτή τη δραστηριοποίηση? Νομίζω ότι εξελίσσεται καλά. Εξελίσσεται σε ό,τι μας αφορά σαν παράταξη. Έχουμε μια ευρεία αποδοχή στο κοινωνικό σύνολο. Είμαστε ικανοποιημένοι από την αποδοχή που μας δείχνει ο κόσμος. Εκτιμά τα χαρακτηριστικά της παράταξης, που είναι ο ήπιος ο πολιτικός λόγος, η πολυσυλλεκτικότητα, η γνώση που έχουν τα στελέχη του συνδυασμού μας, η ενεργητικότητά τους και το ενδιαφέρον τους να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Δήμο. Θέλω λίγο να μείνω σε αυτό, για το γεγονός αν έχουν αποτυπωθεί τα μηνύματα που εσείς επιθυμούσατε σε αυτή την προεκλογική περίοδο. Δεν έχετε σηκώσει τους τόνους, έχετε μείνει σε μια συγκεκριμένη ξεκάθαρη πρόταση που έχετε δώσει και με την παρουσίαση του προγράμματός σας. Αν πιστεύετε ότι είναι μηνύματα που φτάνουν έτσι στην κοινωνία και μηνύματα που ακούμε? Εγώ νομίζω ότι φτάνουν. Αυτό άλλωστε εισπράττω. Mm-hmm. Ότι το πρόγραμμα το οποίο καταθέσαμε σαν παράταξη και το οποίο κάλυψε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του Δήμου, από τα λειτουργικά του Δήμου, τα οικονομικά του, τα θέματα πολεοδομίας, χωροταξίας, περιβάλλοντος, ανάπτυξης, του πρωτογενή τομέα, τα κοινωνικά θέματα, τα θέματα παιδείας, αθλητισμού, ασφάλειας κτλ. Κάλυψαν όλο το φάσμα. Τα σχόλια τα οποία εισπράττω είναι πάρα πολύ θετικά. Η πρόκληση και το διακύβημα για τις επόμενες ημέρες, και να το πω έτσι και για την επόμενη μέρα στο Δήμο Καλαμάτας, γιατί αυτή τη στιγμή έχουν μπει οι βάσεις, το έχετε πει και εσείς πολύ καλά και έχετε βάλει και την υπογραφή σε μία σειρά από έργα. Όμως, πολύ περισσότερο από εδώ και πέρα ανοίγουν μία σειρά από προκλήσεις. Και το λέω αυτό υπό την έννοια ότι είδαμε πώς τρέχει το πρόγραμμα Φιλόδημος, είδαμε πώς ανοίγουν άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα, είδαμε ότι ενδεχόμενα ο Δήμος μπορεί να αγκαλιάσει και τις ροές από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς θα δούμε λοιπόν να κινηθεί ένας Δήμος την επόμενη μέρα? Θα κινηθεί αξιοποιώντας κάθε δυνατότητα που του δίνεται. Άλλωστε και μέχρι τώρα πρέπει να υπενθυμίσω και να υπογραμμίσω ότι τα περισσότερα έργα, τα σοβαρά έργα που έκανε ο Δήμος, τα έκανε μέσα από τις χρηματοδοτήσεις των ευρωπαϊκών πόρων. Τα μεγαλύτερα έργα που κάναμε διαχρονικά ήταν χρηματοδοτούμενα την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Και να πω ενδεικτικά κάποια, mm-hmm. οι αναπλάσεις, παράδειγμα, που κάναμε τελευταία. Ένα μέρος των αναπλάσεων, γιατί κάποιες δεν ήταν από προγράμματα. Άλλα έργα, παραδείγματος χάρη, αυτά τα οποία είχαν γίνει στο παρελθόν, το Μέγαρο Χορού, παλιότερα, σχολεία, και όλα αυτά ήταν μέσα από τα προγράμματα ΕΣΠΑ. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, ασφαλώς πρέπει να αξιοποιηθεί στο έπακρο η δυνατότητα
αξιοποίηση πόρων από τα ευρωπαϊκά προγράμματα και βεβαίως το πρόγραμμα Φιλόδημος, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ουσιαστικά αναπτύσσει το Υπουργείο Εσωτερικών με χρηματοδότη την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Πέρα από αυτά, θα ρίξετε ιδιαίτερο βάρος στην καθημερινότητα, το ρωτάω αυτό γιατί έχετε κάνει μια πορεία προς τις γειτονιές και όλο αυτό το διάστημα κάνετε και μια πορεία και προς τα τοπικά διαμερίσματα. Υπάρχουν μια σειρά από ανάγκες όμως που δύσκολα καλύπτονται, θα λέει κανείς, όπως και να το κάνουμε και σε μια θητεία. Δεν έχω ανάγκη να καταγράψω τα προβλήματα. Τα γνωρίζω. Γιατί ήμουνα στο Δήμο και τα γνωρίζω. Ξέρω λοιπόν τις ανάγκες που έχουν οι γειτονιές, ξέρω τις ανάγκες που έχουν τα χωριά. Δηλαδή οι τοπικές κοινότητες, όπως λέμε. Από εκεί και πέρα, έτσι, ασφαλώς, όπως είπα και στην ομιλία μου, θα ξεκινήσουμε με βάση αυτή την προτεραιότητα. Mm-hmm. Χωρίς να σημαίνει ότι θα αφήσουμε τις υπόλοιπες προτεραιότητες πίσω. Mm-hmm. Είναι θέμα λειτουργικότητας και αναδιάρθρωσης λίγο της διοικητικής δομής, προκειμένου να μπουν μια σειρά από πράγματα έτσι αξιολόγηση. Ασφαλώς. Εγώ έχω μιλήσει πολύ και με τους συναδέλφους μου, τους πρώην συναδέλφους μου στο Δήμο, τους οποίους τιμώ ιδιαίτερα, διότι και σε μένα στάθηκαν πάρα πολύ αρρωγοί στην υπαλληλική μου διαδρομή και όλοι περιμένουν μια αναδιάρθρωση η οποία, των υπηρεσιών του Δήμου, η οποία θα συντελέσει στο να γίνονται πιο γρήγορα οι δουλειές, mm-hmm. γιατί έχουν αλλάξει πολλά πράγματα τα τελευταία χρόνια, κυρίως στην διοίκηση. Και όσον αφορά τα επόμενα βήματα του συνδυασμού σας, σας ρωτάω έτσι γιατί μπαίνουμε και σε μια τελική ευθεία. Και σίγουρα το διάστημα των 30 ημερών είναι κρίσιμο για αυτήν την εκλογική μάχη. Ποια θα είναι? Το πώς θα πορευτούμε. Mm-hmm. Εμείς έχουμε κάνει το πρόγραμμά μας. Στόχος μας είναι να επικοινωνήσουμε τις απόψεις μας, να συναντηθούμε με όσο γίνεται περισσότερους συμπολίτες μας, να μιλήσουμε μαζί τους, να ακούσουμε τα ζητήματα που θα μας βάλουν, ώστε να γίνουμε σοφότεροι, ώστε την επόμενη μέρα να είμαστε πιο έτοιμοι για τη διοίκηση του Δήμου. Και ένα τελευταίο μήνυμα προς τους πολίτες. Προς τους πολίτες, το μήνυμά μου είναι το εξής. Καταρχήν, χρόνια πολλά από τις μέρες και καλή Ανάσταση. Σε ό,τι αφορά τις εκλογές, θεωρώ ότι είναι ιερή υποχρέωση όλων να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Με τις προτάσεις τους, με τις κριτικές τους, με τις απόψεις τους, ακόμη μερικές φορές και με τις επικρίσεις τους, ώστε να βοηθήσουν όλους τους συνδυασμούς να καλύψουν όσο γίνεται περισσότερο τα ζητήματα που αφορούν στην επόμενη μέρα του Δήμου Καλαμάτας. Το κλίμα είναι καλό μέχρι τώρα, πώς το εκτιμάτε? Είναι καλό, υπάρχουν και κάποια χτυπηματάκια από εδώ και από εκεί, αναμενόμενα. Σας βλέπω συνενετικό πάντως εσείς. Εγώ είμαι συνενετικός και από τη φύση μου και θεωρώ ότι είμαι ενδεχόμενα ο καλύτερος εγγυητής τη συνένεση για την επόμενη μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία και καλή συνέχεια και καλές ημέρες να έχετε και εσείς.